Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου έψαλε τον Χριστός Ανέστη και χαρμόσυνες καμπάνες και βεγγαλικά γέμισε την ατμόσφαιρα στον Άγιο Γιώργη στο Ναύπλιο το βράδυ της Ανάστασης. Ας κρατήσει ο καθένας μέσα στην καρδιά του μια αναμένη λαμπάδα που να συμβολίζει την προσδοκία για την Ανάσταση της πατρίδας και την αισιοδοξία για το μέλλον ολόκληρου του ελληνικού λαού, τόνισε στο αναστάσιμο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης Σαμαράς, που χαιρέτησε προσωπικά αυτός και η σύζυγός του Γεωργία τις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές του τόπου. Ας κρατήσει ο καθένας μέσα του, στην καρδιά του, μια αναμένη λαμπάδα που να συμβολίζει την προσδοκία για την Ανάσταση και της πατρίδας μας και την αισιοδοξία για το μέλλον ολόκληρου του ελληνικού λαού. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη σε όλους. Χρόνια πολλά, έχουμε την καρδιά με υγεία, με αγάπη. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι η μεγαλύτερη, η λαδρότερη γιορτή της χριστιανοσύνης, της πίστης μας. Είναι η γιορτή της πίστης, της ελπίδας, της αναγέννησης. Και το μήνυμα αυτό είναι σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρο. Είναι μήνυμα πίστης για αναγέννηση της πατρίδας μας, για αναγέννηση της κοινωνίας μας. Χριστός Ανέστη. Μετά την εβδομάδα που παθαίνει η Ανάσταση του Κυρίου. Αισιοδοξία και ελπίδα. Για τη δική μας όμως την Ανάσταση χρειάζεται, απαιτείται σκληρή δουλειά και λίγα λόγια. Γιατί θα έρθει και η δική μας η Ανάσταση. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε φως της Αναστάσεως να φωτίσει τη σαν όλη χώρα, να σταματήσει ξανά στα πόδια μας και πάνω απ' όλα να επανέλθει το χαμόγελο και η αισιοδοξία σε όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους και σε όλες. Είναι σίγουρα η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Και όπως έχω πει πολλές φορές, να μην ξεχνάμε τις βασικές αρχές και αξίες που είναι η ετοιμότητα, η εργατικότητα και η αξιοπρέπεια. Σε αυτές πρέπει να επιστρέψει ο τόπος μας για να πάει γρήγορα ψηλά. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ανανεωμένοι με την πανηγυρική εκλογή του Προέδρου μας, ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους μας το Άγιο Φως της Ανάστασης να μας δώσει υγεία και δύναμη να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές του μνημονίου. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους. Το Χριστός Ανέστη εψάλλει πρώτα από τους ιερείς και στη συνέχεια από όλους τους πιστούς που με το Άγιο Φως στα χέρια υποδέχθηκαν το χαρμόσυμο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα στην κατάμεστη από κόσμο πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Άργος.
Τις δικές του ευχές και το μήνυμα των ημερών του Πάσχα μας δίνει ο τοποτήρη της Αργολίδας, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινουρίας κ. Αλέξανδρος, απευθυνόμενο σε όλους τους πιστούς της Αργολίδας. Μεγάλη εορτή του Πάσχα που εορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού μας, να νιώσουμε όλοι τη χαρά της Αναστάσεως και να προσπαθήσουμε να βιώσουμε αυτή τη χαρά, γιατί τότε θα έχουμε ωφέλεια. Μην πέσουμε στα κοσμικά πράγματα, στο φαγητό, στη διασκέδαση, στο ποτό. Ο λόγος της Εκκλησίας είναι ότι η Βασιλεία του Θεού ούκαι στη βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και αγιασμός. Έτσι λοιπόν να ζήσουμε την Ανάσταση για να χαρούμε όλοι και να αγαπήσουμε όλους τους άλλους ανθρώπους. Χρόνια πολλά και συγχωρήσουμε πάντα τη Αναστάση. Οι πρόσκοποι του πρώτου συστήματος Άργους για άλλη μια φορά με την αρρωγή του Δήμου μετέφεραν το Άγιο Φως από το αεροδρόμιο όπου ως γνωστόν έφτασε αργά το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου με ειδική πτήση από τους Αγίους Τόπους, το μετέφεραν λοιπόν στο Άργος και μάλιστα μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου όπου και το παρέλαβε ο πατέρας Γεώργιος Ελής, ο οποίος έδωσε μήνυμα ιδιαίτερης σημασίας. Γεροί όλοι, και όπως και φέτος να φαίνεται πάλι το φως. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο και τη συνοδεία του. Ευχαριστούμε τους προσκόπους που για μια ακόμα φορά φέτος μας έφεραν το Άγιο Φως στην πόλη εδώ του Άργους. Ευχόμαστε αυτό το Άγιο Φως να σας χαρίζει υγεία προσωπική και οικογενειακή, να φωτίσει τις καρδιές των ισχυρών της γης να ειρηνεύουν, να φυλάξει γρήγορα η πατρίδα μας να βγει από αυτή τη δυσχερή κατάσταση την οποία έχει περιέλθει και να φωτίσει όλους εμάς να πλησιάσουμε τον Χριστό. Γιατί μόνο έτσι η κοινωνία μας θα γίνει καλύτερη και θα ζήσουμε ειρηνικά επάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση. Το Αναστάσιμο Φως για άλλη μια χρονιά ήρθε στην πόλη του Άργους από το πρώτο σύστημα προσκόπων. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο το Άγιο Φως να ζεσταίνει τις καρδιές όλων των ανθρώπων και το θαύμα της Ανάστασης ας ελπίζουμε και ας ευχηθούμε να αναστήσει και την πατρίδα μας από αυτή τη δυσχερή θέση που βρίσκεται. Σε λίγο, εκατομμύρια Ελλήνων, με προσδοκία και αγάπη και κατάνοιξη, θα πάρουν το Άγιο Φως. Θα το πάνε στο σπίτι τους και κάποιοι θα φροντίσουν να το κρατήσουν πολλές μέρες για να τους ζεσταίνει τις καρδιές αυτό το θαύμα που γίνεται της αφής του Αγίου Φωτός. Θέλω να πω δύο λόγια για αυτή την πραγματικά μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι πρόσκοποι κάθε χρόνο. Όπως ξέρετε, το Άγιο Φως έρχεται και παραλαμβάνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος με τιμές αρχηγού κράτους. Παρατάσσονται λοιπόν κάποια αγήματα, μεταξύ των οποίων και οι δικοί μας οι πρόσκοποι. Το Άγιο Φως έρχεται λοιπόν στην Αργολίδα τα δύο τελευταία χρόνια με μια συγκεκριμένη πορεία που ακολουθεί. Εάν δεν υπήρχαν οι πρόσκοποι, δεν θα είχαμε όλες αυτές τις πραγματικά ωραίες στιγμές που ζούμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν ένα-ένα όλα τα παιδιά, τις οικογένειές τους, τους βαθμοφόρους πρωτίστως, γιατί πραγματικά ο πρόσκοπος είναι προς το σκοπό. Και ο σκοπός είναι πραγματικά να είναι κοντά στην κοινωνία και αυτό το αποδεικνύουν καθημερινά ότι έτσι γίνεται. Ας ευχηθούμε λοιπόν σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε εκείνους που είναι ανήμποροι, είτε είναι στο κρεβάτι του πόνου, είτε πραγματικά είναι αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, να είναι η τελευταία χρονιά θλίψης, η τελευταία χρονιά με όλα αυτά τα προβλήματα. Ας βάλουμε λοιπόν όλες μας τις δυνάμεις, ας προσευχηθούμε και είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Χρόνια πολλά σε όλους και το Αναστάσιμο Φως να ζεσταίνει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Η αρρωγή του Δημάρχου Άργους, Δημήτρη Γαμπόσου, δεν ήταν η αναμενόμενη. Ό,τι βλέπετε σήμερα δεν θα υπήρχε. Ήταν μια σκέψη δική μας που την αγκάλιασε ο Δήμαρχος με θέρμη και τη μετουσίασε αυτήν την εικόνα την οποία βλέπετε. Σίγουρα είναι ώρες κατάνοιξης, όπως προείπε και ο πρώτος πολίτης της πόλης,
αλλά σίγουρα για μας είναι κάτι περισσότερο από ευλογία. Μια ευλογία την οποία την απολαμβάνουν τα παιδιά στην ψυχή τους, στην καρδιά τους και σίγουρα τη μεταλαμβαδεύουν σε αυτούς που θα έρθουν. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πιστεύω ότι αυτές τις ώρες πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, όπως και εμείς στα προσκοπικά μας τραγούδια και στις προσκοπικές μας πυρές το λέμε, το επιτάσσουμε, το έχουμε τόσο δυνατά μέσα μας. Και σίγουρα οι δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα να μην αποτελούν τροχοπέδι, ώστε να μην νιώθουμε την ιερότητα αυτής της στιγμής. Θέλω να ευχαριστήσω σίγουρα και τους γονείς των παιδιών που αυτό το βράδυ, το ιδιαίτερο βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, είναι μαζί μας και εμπιστεύθηκαν τόσο σε μένα, αλλά όσο και στο Δήμο Άργους την παρουσία τους και τη μεταφορά τους από το Άργο στο αεροδρόμιο και αντίστροφα. Και σίγουρα αυτές οι εικόνες θα τις έχουν σαν ένα χρυσό σελιδοδείκτη στα χρόνια τα οποία θα έρθουν και σίγουρα θα ανατρέξουν κάποια στιγμή σε αυτές τις στιγμές. Εύχομαι σε όλους καλή Ανάσταση, αύριο με το καλό, υγεία πάνω απ' όλα, να μην ξεχνάμε αυτούς που σίγουρα περνάνε δύσκολα και η σκέψη μας είναι σε αυτούς και αυτό το βράδυ, αλλά να είναι όχι μόνο αυτό το βράδυ, να είναι κάθε βράδυ. Το μήνυμα της Αναστάσεως είναι ένα μήνυμα αδιάλειπτο, το οποίο τρέχει και μοιράζεται σαν το ποτάμι το οποίο δροσίζει όλο τον κόσμο, όλες τις ψυχές που περιβάλλουν αυτό το πλανήτη. Τίποτα άλλο, πιστεύω ότι για μας, όπως προείπα, είναι μια ευλογία. Και αυτή η ευλογία την κρατάμε μέσα στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Τις δικές τους ευχές για καλό Πάσχα δίνουν στους Αργολιδείς, ο αστυνομικός διευθυντής Αργολίδας Γιάννης Γιαχάμης και όλοι οι μενάρχες Αργολίδας Σπύρος Μαρίνος. Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και υγεία προσωπική, οικογενειακή και ευτυχία σε όλους. Και φυσικά πάνω απ' όλα να έχουμε ένα ανέμα από το Πάσχα στους δρόμους της Αργολίδος. Αυτό είναι το βασικότερο που επιθυμώ για όλους μας. Εύχομαι η Ανάσταση του Κύριου να φέρει σε όλους αυτό που προσδοκούν. Το φως της Αναστάσεως πιστεύω και θέλω να φωτίσει και τις καρδίες και τα μυαλά όλων. Όλοι να έχουν χαρά, ευτυχία και χαμόγελο στη ζωή τους. Από νωρίς το πρωί, οι εθελόντριες που καθημερινά μαγειρεύουν για το συσίτιο της αγάπης που παρέχεται χρόνια τώρα από τον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας Ναυπλίου, πήγαν και μαγείρεψαν το παραδοσιακό φαγητό της μέρας. Αρκετοί ήταν οι συμπολίτες μας που περίμεναν υπομονετικά για να πάρουν μια μερίδα ζεστό φαγητό και να κάνουν Πάσχα. Η Ελλάδα της φτώχειας και της αλληλεγγύης σε όλο της το μεγαλείο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη, να είστε καλά, υγεία και χαρά σε όλους. Πρωί Πασχαλιά και εσείς εδώ. Εμείς εδώ είστε, πώς το λέμε, γεύμα αγάπης και ετοιμάζουμε για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τι ετοιμάσατε σήμερα? Αρνί με πατάτες, κλασικό παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. Και από ό,τι βλέπω και φρούτα περιέχει. Φρούτα και ψωμάκι και ό,τι προσφορά γίνεται στο... Σήμερα έχει ιδιαίτερη τη αξία η προσφορά. Βέβαια, ναι, είναι οπωσδήποτε, γιατί πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να φάνε. Πόσες μερίδες τιμάσατε? 100 και περισσότερο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και να είμαστε όλοι καλά. Είναι σημαντικό να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας, ιδιαίτερα αυτή τη μέρα. Ναι, άμα μπορούμε, ναι. Ετοιμάζουμε για τους ανθρώπους που περιμένουν, που δεν μπορούν να μαγειρέψουν στο σπίτι τους. Και να ξέρουμε ότι όλα μπορούμε να τα προφτάσουμε. Και τα σπίτια μας και την προσφορά μας. Να σας ρωτήσω, τι φαγητό μαγειρέψατε? Αρνάκι με πατατούλες στο φούρνο, με φρούτα και ψωμάκι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Εσείς αφήσατε την οικογένειά σας και ήρθατε από το πρωί, θα πάτε τώρα, τι ακριβώς? Το φαγητό το δικό μας ψήνεται και όταν θα πάμε θα είναι έτοιμο και θα είναι και το δικό μας το τραπέζι έτοιμο και το τραπέζι. Είναι μεγάλη η προσφορά. Για πόσους ανθρώπους τιμάσατε σήμερα? Νομίζω 100 και κάτι. Κοιτάξτε, εμείς το κάνουμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Σήμερα ήταν η μέρα που ήταν καθαρά εθελοντική. Όποιοι μπορούσαμε, ήρθαμε. Αυτό, τίποτα άλλο. Ιδιαίτερη αξία όμως. Ναι. Πάντα έχει αξία να μαγειρεύεις για ανθρώπους που έχουν ανάγκη και σήμερα ακόμη περισσότερο. Το περιμένουν πώς και πώς το φαγητό. Φαντάζομαι πώς, ναι.
Ο παραδοσιακός οβελίας, το κοκορέτσι, το κοντοσούβλι, τα κόκκινα αυγά, τα κουλούρια, τα τσουρέκια και φυσικά η ελληνική οικογένεια από παππούδες μέχρι εγγονούς γύρω από το πασχαλινό τραπέζι ήταν οι εικόνες της ελπίδας που αποτύπωσε σήμερα η κάμερα της DR τηλεόρασης στις περιποιημένες και ανθισμένες αυλές πολλών σπιτιών της περιοχής μας. Παρά την κρίση, η ελληνική παράδοση και η ελληνική οικογένεια αντέχει. Άστε καλά, παιδιά, και του χρόνου. Χρόνια πολλά, Αληθώς Ανέστη. Τι κάνετε, τι ώρα ξεκινήσατε? Γύρω στις 8 περίπου. 8? Ναι, τι κάνατε πρώτα? Βάλαμε και τα δύο μαζί. Και το κοκορέτσι. Και το κοκορέτσι και το αρνί. Το κοκορέτσι βλέπω είναι έτοιμο. Σχεδόν, κοντεύει. Καθίστε, αν θέλετε να σας... Πώς το φτιάξατε το κοκορέτσι, για πείτε μας. Συνήθως το παραδοσιακό. Δηλαδή? Με τα πιπέρια του, όλα αυτά που βάζουμε μέσα. Ελιές, αυτά τα που λέμε τα γλυκάδια. Σηκωτάκια, πνευμόνια και αντρίες. Πόσο είναι αυτό, ένα μέτρο? Περίπου. Πόσοι θα φάτε σήμερα εδώ? Γύρω στα 10 άτομα. Οικογένεια? Οικογένεια, ναι. Είναι ο γαμπρός με τους γονείς του και άλλοι. Ωραία. Και το αρνί τι ώρα θα είναι έτοιμο? Μία ώρα πιστεύω να είναι έτοιμο. Τι του έχετε βάλει για να γίνει πικάντικο? Αλάτι και πιπέρι. Μόνο? Τίποτε άλλο. Ελληνική παράδοση δηλαδή. Βέβαια. Είναι ότι υπάρχει φτώχεια, συμβαίνει αυτό σήμερα που είναι Πάσχα? Συμβαίνει, αλλά τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε, έστω και με αυτά τα λίγα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Από ό,τι ακούω, μουσική παίζει από το πρωί και ψήνεται και ο Βελίας. Βέβαια, από το πρωί. Δείτε το έθιμο. Πάντα, κάθε χρόνο. Λένε ότι υπάρχει λιτότητα φέτος. Η κρίση θέλει καλοπέραση. Χορέψετε καθόλου, τι βλέπετε? Σε λίγο θα είμαστε πιο πολλοί εδώ. Ξεκινήσαμε με λουγάνικο, σηκωτάκια. Θα βγει και ο Βελίας, θα φάμε. Και κοκορέτσι. Θα πάντα. Κρασί, θα πιείτε κρασί? Εννοείται. Αυτόνο. Κρασί, μπύρες, ό,τι θέλει κανείς. Το ελληνικό Πάσχα δεν είναι φτωχικό από ό,τι βλέπω. Φτωχικά είναι άλλα, τώρα τα έθιμα τα τηρούμε. Παραδοσιακά. Πόσα άτομα θα μαζευτείτε? Και η αδερφή μου θα περάσει και συγγενείς. Έχει μπόλικο φαγητό. 15 άτομα. Έχει μπόλικο φαγητό. Για όλους φτάνει. Για όλους, έτσι. Για όλους. Βάλαμε αρνάκι, κοκορέτσι. Αρνάκι, κοκορέτσι, παραδοσιακά. Λουκάνικα. Ναι. Λουκάνικα. Αυγό. Θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο? Υγεία. Να περνάει καλά, να είναι χαρούμενος και θα περάσουν όλα. Και η κρίση και όλα. Στην υγεία σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Με υγεία και βλέπω κάθε καλό στη ζωή. Βλέπω τη φτώχεια, το αρνί πάει και έρχεται. Αυτό είναι παράδοση. Είναι παράδοση. Αυτό είναι παράδοση. Τι ώρα το βάλατε στα... Το πρωί στις 8. 8? Τι ώρα θα είναι έτοιμο? Σε κάμια ωρίτσα. Τι άλλο έχει το μενού, τι άλλο? Το κοκορέτσι και τα σχετικά. Χθες φαντάζομαι το βάλατε στα σύρματα, δουλέψατε. Το προετοιμάσαμε βέβαια. Πόσοι θα φάτε σήμερα στο τραπέζι, πώς θα καθίσετε? Κανένα 15 παιδιά. Τι είναι τα παιδιά σας? Τα παιδιά, εγγόνια εδώ, του παππού, φίλοι. Να ευχηθούμε στον κόσμο κάτι. Υγεία και αγάπη. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Έλεγχος κταίω. Αφήστε το στους ειδικούς. Ιδιωτικό κταίο Ταραντήλης Παναγιώτης. Με τρεις υπερσύγχρονες γραμμές ελέγχου για όλα τα οχήματα και προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο, είμαστε έτοιμοι για τον πιο άνετο και γρήγορο έλεγχο κταίο και κάρτας καυσαερίων. Τώρα, κλείνοντας ραντεβού στο 10611, βγαίνετε διπλά κερδισμένοι. Επιβατικά από 45 ευρώ. Μοτοσυκλέτες από 30 ευρώ. Φορτηγάκια από 52 ευρώ. Ιδιωτικό κταίο Ταραντήλης Παναγιώτης. Διεύθυνση 3ο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου στο Άργος. Πίσω από προσωπία Volvo, Scania, εγκαταστάσεις Ταραντήλη. Εσάς, το αυτοκίνητό σας, πότε και με πόσο περνάει? Παπα Μιχαήλ, ανακαινίζουμε και χαρίζουμε. Εποφεληθείτε σήμερα κιόλας από τις μοναδικές προσφορές μας. Όλα τα εκθεσιακά μοντέλα μας τώρα σε τιμές έκπληξη. Τζάκια ελληνικά, ιταλικά, νορβηγικά. Τζάκια σόμπες, ενεργειακά με αέρα ή καλοριφέρ, συνολικής κάλυψης έως 250 τετραγωνικά μέτρα. Σε εμάς θα βρείτε τζάκια που καταναλώνουν 1 κιλό ξύλα και ζεσταίνουν το σπίτι σας. Τζάκια Παπα Μιχαήλ, Κύπρου 2, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752023777. Κάντε και εσείς τη δική σας ανακαίνιση. Ζήσε περισσότερα 24 ώρες με το νέο Fiesta.
Read text. The track is open. Call Nikki. Call it Nikki. Νέο Fiesta με τεχνολογία Sync. Πάντα online. Με κινητήρες από 1000 κιλικά, κατανάλωση από 3,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Νέος επίσημος συνεργάτης και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Ford Πινελόπη Μπεντενίδη και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλο. Έκθεση, συνεργείο, ανταλλακτικά. Μπεντενίδη, 7 χιλιόμετρων ναυπλίου Άργους. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργος και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Στεφανόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, νοσηλευτικά κρεβάτια, αεροστρώματα κατά των κατακλείσεων. Ιατρικά μηχανήματα, αναπνευστικές συσκευές, CPAP, BiPAP, οξυγονοθεραπεία, νεφελοποιητές. Ειδικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες, αμαξίδια χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα, τεχνητά μέλη, ειδικές κατασκευές. Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Φάνη Στεφανόπουλος. Ηρακλέους 251, πλησίον νοσοκομείου Άργους. Πλακάκια. Είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσό για κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσό για κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσό για κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσό για κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Έκθεση ξυλοκλυπτικής αγιογραφίας φιλοξενείται στο φουαγέ του Τριανών στο Ναύπλιο. Εξαιρετικές δημιουργίες με επίκαιρο για τις μέρες περιεχόμενο θα παραμείνουν για όλους μέχρι τις 7 Μαΐου στο χώρο. Παρουσιάζω αυτές τις μέρες τη δουλειά μου εδώ στη πόλη του Ναυπλίου. Στο φουαγέ του Τριανών. Είναι μια έκθεση ξυλόκλυπτης αγιογραφίας. Είναι έργα σκαλισμένα πάνω σε ξύλο φλαμουριάς. Και η αγιογράφηση γίνεται κατευθείαν στο ξύλο με αυγοτέμπερα. Με? Αυγοτέμπερα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό πραγματικά να το επεξεργαστεί κάποιος στο ξύλο, να δώσει την έκφραση? Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί θέλει τη διπλάσια δουλειά που θέλει μια κλασική αγιογραφία. Τα έργα πρέπει να σκαλιστούν πρώτα πάνω στο ξύλο, να τριφτεί, να γίνει λία η επιφάνεια και μετά να γίνει αγιογράφηση. Την κάνετε χρόνια αυτή τη δουλειά, γιατί βλέπω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφα τα έργα σας και εκτός αυτού έχουν πάρα πολύ ωραίες εκφράσεις. Κάνω 22 χρόνια αυτή τη δουλειά
και προσπαθώ πάρα πολύ να πετυχαίνω αυτές τις εκφράσεις που βλέπετε, γιατί τα έργα αυτά είναι έργα που θα το πάρει κάποιος και θα το βάλει στο σπίτι. Θέλουν να έχουν μια ζεστή μορφή, μια ανθρώπινη μορφή τα πρόσωπα, και σε όλα μου τα έργα χρησιμοποιώ γήινα χρώματα ζεστά. Την θεματολογία βέβαια την παίρνετε από το πάθος του Κυρίου, από ό,τι βλέπουμε βασικά. Αλλά και διάφορους Αγίους. Σωστά. Από τα πάθη του Κυρίου και διάφορους Αγίους. Πολλές φορές με καθοδηγεί το σχήμα του ξύλου, το ποια εικόνα πρέπει να γίνει σε αυτό το ξύλο. Ναι. Πού βρίσκεται στις φλαμουριές και τις... Τα ξύλα τα βρίσκω πάνω στην πατρίδα μου, στην Έδεσα, από εκεί έχω έρθει. Πάνω στη Μακεδονία έχουμε πολλές φλαμουριές και τις μορφές που βλέπετε, τα σχήματα που βλέπετε, είναι στο φυσικό τους. Mm-hmm. Όπως το βρίσκω από το δέντρο. Δεν το πειράζω εγώ καθόλου το σχήμα του ξύλου, απλώς προσπαθώ να ταιριάζω την εικόνα με το σχήμα που έχει το ξύλο. Η αυγοτέμπερα. Η αυγοτέμπερα είναι τα κλασικά χρώματα της αγιογραφίας, η παράδοση δηλαδή. Είναι κάποια σκονάκια τα οποία δουλεύονται με το κρόκο του αυγού και με ξύδι. Το κρόκο του αυγού και ξύδι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Εδώ πόσο θα παραμείνετε στο φουαγέ του Τριανών? Η έκθεση θα είναι μέχρι τη 3η 7 Μαΐου. Αυτές τις μέρες τις γιορτινές θα είναι ανοιχτή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Θα είναι όλη μέρα ανοιχτή. Άλλωστε το αντικείμενο και το Πάσχα προειδάζει για να επισκεφτεί κανείς μια έκθεση. Σωστά, ναι, ναι. Θα ήθελα να μου πείτε για την τιμή των έργων, γιατί ξέρετε, το ζητούμενο στην οικονομική κρίση είναι, μπορεί κάποιος να του αρέσει πάρα πολύ, αλλά να μην έχει δυνατότητα να χωράσει. Είναι προσαρμοσμένες τιμές. Κοιτάξτε, επειδή όλοι ξέρουμε και ζούμε αυτή την κρίση που ζούμε, και εγώ έχω κάνει τις τιμές πολύ πολύ λογικές. Μπορεί ο κάθε ένας μπορεί να διαλέξει ένα έργο που του αρέσει σε πολύ πολύ καλή τιμή. Όταν λέτε πολύ καλή τιμή, ένα πολύ φθηνό έργο, πόσο έχει και ένα πολύ ακριβό? Το πιο φθηνό έργο που έχω είναι πρόσωπα της Παναγίας, του Χριστού και διαφόρων Αγίων, οι οποίες είναι με 50 ευρώ. Και το ακριβότερο Το ακριβότερο είναι μια σύνθεση μεγάλη, όπως βλέπετε, είναι ο Επιτάφιος Θρήνος, η οποίος έχει 2.000. Ναι, ναι. Πάντως, όπως και να έχει, αντί να προσφέρουμε κάτι άλλο, μπορούμε να προσφέρουμε ένα δώρο που έχει αξία και σημειολογική, αλλά και ουσιαστική. Ναι, πάντως η εικόνα είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σε έναν συνάνθρωπό του, γιατί είναι κάτι που θα μείνει για μια ζωή. Έχω φέρει εδώ ένα δείγμα της δουλειάς μου για να δει ο κόσμος που περνάει από την έκθεση πώς γίνονται αυτά τα έργα. Όπως βλέπετε, είναι ένα κομμάτι ξύλο. Έχει γίνει το σκάλισμα πάνω στο ξύλο, έχει τριφτεί και έχουν μπει τα πρώτα χρώματα. Αυτό το σκάλισμα προηγείται, έτσι? Το σκάλισμα προηγείται, βεβαίως. Έχει μεγάλη σημασία που η αγιογράφηση γίνεται κατευθείαν στο ξύλο, γιατί το ξύλο έχει πόρους, το ρουφάει το χρώμα, δένεται το ξύλο με το χρώμα και δεν έχει κανένα πρόβλημα όσα χρόνια και αν περάσουν. Μου κάνει εντύπωση πολύ μεγάλη έκφραση που βλέπω, αλλά και η αποτύπωση των χρωμάτων που είναι πολύ γήινη, πολύ φυσική. Αυτό είναι το μεγάλο ταλέντο. Ναι. Πάντως προσπαθώ η κάθε εικόνα, το κάθε έργο μου να έχει έκφραση. Επισκέπτες από διάφορα μέρη της χώρας και όχι μόνο έχουν καταφτάσει στο Ναύπλιο και το έχουν κυριολεκτικά κατακλείσει για να γιορτάσουν τις Άγιες Ημέρες της Χριστιανοσύνης. Το Ναύπλιο αποτελεί ανέκαθεν τουριστικό προορισμό και από ό,τι φαίνεται αντέχει στην κρίση. Ήρθαμε για το Πάσχα εδώ να ζήσουμε λίγο το Πάσχα σε ελληνικό χωριό. Πώς σας φαίνεται? Πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ξευγερισμένος ο κόσμος, μας έχει εντυπωσιάσει και η κουλτούρα του και ο πολιτισμός του. Mm-hmm. Περνάτε όμορφα δηλαδή? Πάρα πολύ όμορφα εδώ. Πρώτη φορά έρχεστε στον Ναύπλιο? Πρώτη φορά εγώ, η γυναίκα μου έχει ξανάρθει και μου είπε τόσα πολλά, οπότε με ανάγκασε και εμένα και ευτυχώς που με πίεσε, διότι είναι απόλαυση. Μας αρέσει πάρα πολύ το Ναύπλιο και έρχομαστε κάθε χρόνο βόλτα. Μένουμε στην Κόρινθο, απλά ήρθαμε εδώ γιατί μας αρέσει πολύ το Ναύπλιο. Σας αρέσει πολύ το Ναύπλιο? Πάρα πολύ. Βλέπετε να υπάρχει κίνηση, τι βλέπετε? Έχω να έρθω κάνα δύο χρόνια και δεν το ξέρω, αλλά πιστεύω ότι σήμερα είναι καλή μέρα. Καλή μέρα. Μάλιστα, εσείς? Κι εγώ το ίδιο. Μαζί είμαστε. Από Καλυθέα. Από
Καλυθέα. Από Καλυθέα. Σας αρέσει το Ναύπλιο? Ναι, ερχόμαστε πολλά χρόνια εδώ. Ναι. Για Πάσχα μόνο ή και άλλες φορές? Και άλλες εποχές. Όλες τις εποχές ερχόμαστε. Μας σας αρέσει πολύ. Εδώ η βόλτα, τα μαγαζιά, η αρχαία πόλη. Ερχόμαστε κάθε χρόνο. Τι σας αρέσει το Ναύπλιο? Πολλά πράγματα. Όπως η ιστορία που έχει, αυτή η πλατεία η πανέμορφη. Με το Ναύπλιο είμαστε ερωτευμένοι, δεν μας αρέσει. Τι είδε κύριε το ξεχωριστό που σας κάνει να έρθει στα δω? Έχει μια ατμόσφαιρα αρχοντική, είναι κοσμοπολιτικό, είναι καθαρό. Βλέπεις χαμογελαστούς ανθρώπους, μπορείς να βρεις τα πάντα. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να τα παρακολουθείτε από το www.drtv.gr. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και χρόνια σας πολλά. Μεσεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεσεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητία ασθένες μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμάται στα βόρεια από 6 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά από 8 έως 24, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 9 έως 25 και στα νησιά από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητία ασθένες μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.